Τώρα, σα έλεγα νωρίτερα ότι μα έκανε μια εξαιρετικά χρήσιμη πάσα ο Υπουργό Μεταφορών, μιλώντα με τον Ανέστη Ντόκα, για το θέμα των λεωφορείων που είναι ένα ζητούμενο για την πρωτεύουσα. Το έλεγα και νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι μια κοινή διαπίστωση ότι η εικόνα που παρουσιάζουν η, τα λεωφορεία είναι απαράδεκτη, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, τα περισσότερα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον κύριο Στέφανο Αγιάς Ογλίνο, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, Οδικές Συγκοινωνίες νομίζω σημαίνει. Οδικές Συγκοινωνίες. Ναι. Και έτυχε μετά τον Υπουργό να συμπέσει το ραντεβού που είχαμε προγραμματίσει μαζί, οπότε νομίζω θα είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τι περιμένουμε, yes. αν θα αλλάξει κάτι, μέχρι πότε θα αλλάξει και... κυρίω πόσο θα αλλάξει. Καταρχήν, ε, κύριε Γιάσογλου, από τα λεωφορεία που κυκλοφορούν σήμερα, το στόλο που υπάρχει σήμερα, πόσα είναι αυτά που είναι σε μια αποδεκτά καλή κατάσταση. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου, δηλαδή τα λεωφορεία που είναι από γύρω 3 και πάνω, είναι ε, καλοσυντηρημένα, καλοδιατηρημένα. Όλα είναι καλοδιατηρημένα τα λεωφορεία. Ε, όλα μας. δεν είναι. Προσέξτε, μπορεί να είναι παλιά, όντω, και να υπάρχουν δυσκολίε στα ανταλλακτικά του κτλ. Και, και να είναι η εξωτερική εικόνα και η εσωτερική εξωτε... κακή. Η εξωτερική εικόνα συνήθω είναι κακή γιατί τα περισσότερα λεωφορεία έχουν υποστεί πολλαπλέ. Ε, διαφημίσει και αυτό το βάλε, βγάλε τον διαφημίσει. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή ναι. για έναν που έρχεται και στην, και, ε, στην, είναι, στην βεβαίως, πρωτεύουσα βεβαίως και βλέπει αυτή και την είναι. εικόνα, είναι απογοητευτική. Βεβαίω και είναι και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά γίνεται αυτή η πλήρη αναβάθμιση του στόλου αυτή την εποχή. Πόσα λοιπόν από αυτά που κυκλοφορούν σήμερα θα, θα παραμείνουν στην κυκλοφορία. Θα πούμε μετά για την ανανέωση στόλου. Από αυτά που κυκλοφορούν σήμερα, 480 λεωφορεία θα αποσυρθούν. Περίπου το τρίτο περίπου εν τρίτο. Ναι. Και βεβαίω θα προσθεθούν πολύ περισσότερα. Ναι. Έτσι λοιπόν, ειδικά για το 24 που είναι ο χρόνος που αναμένουμε το επιτέλους μετά από δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια δύσκολης ε, ε, συγκυρίας που περάσαμε, αλλά και των διαγωνισμών που ολοκληρώθηκαν, αναμένουμε τα πρώτα καινούργια λεωφορεία, τα οποία θα είναι νέας τεχνολογίας και πλήρως αντιρρυπαντικής Λοιπόν, είπε ο Υπουργός για 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, yeah, αν εγώ. άκουσα καλά. Αυτά είναι τα πρώτα που θα έρθουν mm. στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 140, βλέπω εδώ στις δέκτες σας mm. τώρα, είναι τα βίντεο από την κατασκευή στην Κίνα. ήμουνα και εγώ εκεί πρόσφατα Μάλιστα. με την ομάδα της ΟΣΥ και είδαμε, του... είδαμε την κατασκευή Οσί. του πρώτου λεωφορείου μας. Αυτό είναι, mm. με το πρώτο λεωφορείο, το οποίο και εγκρίναμε έτσι ώστε mm. να mm. αρχίσει η παραγωγή. Μάλιστα. Ε, αυτά λοιπόν τα πρώτα 250 θα έρθουν ε, στην Ελλάδα ε, λίγο πριν τον Απρίλιο με κάποιες διαδικασίες για την ταξινόμησή τους. Θα πάνε 110 στη Θεσσαλονίκη και 140 στην Αθήνα. 140 στην Αθήνα. Απολύτως ηλεκτρικά. Απολύτως ηλεκτρικά. Η, η φόρτιση θα βγάζει όλη τη βάρδια, μια φόρτιση ή θα Βεβαίως, αυτά είναι ε, μακριά σε εμβέλειας λεωφορεία. Και έτσι ε, η φόρτισή του στα τη βάρδια. Μάλιστα τα συγκεκριμένα λεωφορεία τη Yutong έτυχε όταν κάναμε τα τεστ. Γιατί δοκιμάσαμε όλε τι μπράντε τις, όλες τις, τις mm -hmm. μάρκε mm -hmm. τότε, πριν δύο χρόνια, περίπου δυόμιση χρόνια. Ήταν ε, ένα μεγάλο διαγωνισμό. Με... Όχι, όχι, τότε δεν ήταν διαγωνισμό. Είχαμε πάρει. Α, ε, ένα όχημα από κάθε εταιρεία για τεστ. Α, μπράβο. Και είχαμε είχαμε και είχαμε καταδείς, τεστάρι, και καταδείς, και καταδείς, δει, σωστά. Και είχαμε δοκιμάσει να δούμε πώ λειτουργούν και κυρίω τη μορφολογία τη Αθήνα. Γιατί έχει ιδιαιτερότητε. Ανηφόρε, κατηφόρε. στενάκια. Έχει ε, ζέστη πολύ το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα. Κακάο τρόμο. Έτσι, κακά οδοστρώματα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ξέρετε, το air condition στα ηλεκτρικά λεωφορεία και πολύ μεγάλο ρόλο ο τρόπο τη οδήγηση στα ηλεκτρικά λεωφορεία. Γι' αυτό κιόλα έχουμε ξεκινήσει τώρα και εκπαιδεύουμε του οδηγού μα. Οπότε στην Αθήνα θα μπουν 140. Μέχρι τον, τον Απριλίου, Τέλος Απριλίου. Τέλο Απριλίου θα Τέλος Απριλίου Και λίγο λιγότερα στην Θεσσαλονίκη. Και 110 στη Θεσσαλονίκη. Όπου η Θεσσαλονίκη επίση έχει τεράστιο πρόβλημα μετά. Σαφέστατα, σαφέστατα, αλλά τώρα και το μετρό θα βοηθήσει ναι. που θα ξεκινήσει και ταυτόχρονα βέβαια πάνε και εκεί λεωφορεία mm -hmm. και πήρε και οδηγού στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Οπότε αυτό θα τη δώσει μια τελείω διαφορετική. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Ε, Όμω, αν θυμάμαι καλά, ο διαγωνισμό έχει και μια δεύτερη είχε, κατηγορία είχε, που είναι με φυσικό αέριο. Είχε και άλλε κατηγορίε. Είχε την κατηγορία του φυσικού αερίου. Εκεί είναι άλλα 300 λεωφορεία, 212 μέτρα και 118 μέτρα. Και αυτά, από ό,τι φαίνεται, από τις διαδικασίες δηλαδή, μέσα στο 24 προς, προς το φθινόπωρο να σας πω έτσι, ίσως και σταδιακά λίγο νωρίτερα αλλά όχι όλα μαζί, θα αρχίσουν να έρχονται και να ξεκινάνε δρομολόγια στην Αθήνα. Ανανεώνεται περίπου κατά το 1 τρίτο και λίγο παραπάνω στο παραπάνω, παραπάνω. Παραπάνω. Γύρω στο μισό υπολογίζουμε ότι θα ανανεωθεί ο στόλο. Και με τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία ξεκινάει αυτό το διάστημα, mm -hmm. νομίζω ότι το έχει ανακοινώσει ήδη ο Υπουργό αυτό. Θα ανανεωθεί πλήρω ο στόλο. μετά. Θα έχουμε στα 1.300 λεωφορεία, ναι, θα είναι όλα καινούργια. Λύστε μου μια απορία. Βεβαίω. Νομίζω ότι έχει ξανά, έχει περάσει τρία, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια από, την, από τον διαγωνισμό που έγινε. Δηλαδή θέλω να πω, τόσο χρονοβόρη, ο χρονοβόρα δι... διαδικασία. Ο διαγωνισμός που έγινε αυτός, του που, το, η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε το 2020. Έτσι, 19 ανέλαβε η κυβέρνηση, ετοιμάστηκε, αρχέ του 20 προκηρύχθηκε ο, δια, ο διαγωνισμό, διότι αν θυμάστε υπήρχαν κάποιε δυσκολίε και κάποια προβλήματα, δεδομένου ότι ο διαγωνισμό που είχε βγάλει η προηγούμενη κυβέρνηση είχε σοβαρά προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. και δεν μπορούσε να περπατήσει, γιατί τα περισσότερα χρήματα είναι Ευρωπαϊκή Ναι, yeah, αλλά από το 20 που είναι η προκήρυξη χρειάστηκαν 4 χρόνια, Περίπου, λίγο λιγότερο, yeah. για να περάσει τις διαδικασίες. Είναι μεγάλος διαγωνισμός αυτός, έχει, είναι διεθνής βέβαια και σαφέστατα έχει πάρα πολλά στάδια και μεγάλη τεχνική αξιολόγηση. Χρειάστηκε λοιπόν χρόνος. Είμαι πεπισμένος όμως ότι το Υπουργείο που, που ουσιαστικά είναι ο φορέας που βγάζει το διαγωνισμό τώρα είναι σε πολύ καλύτερη θέση, έχει δει πολλά από αυτά τα οποία χρειάζεται να διορθώσει και στη δεύτερη φάση θα είναι πιο... Ευελπιστώ πιο ενδιαφέρον και πιο γρήγορο. Τι θα είναι η δεύτερη φάση, τι, τι ε, θα προμηθευτεί η χώρα μας. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει, δεν έχουν βγει ακόμα οι ακριβεί τύποι, αλλά περιλαμβάνει περίπου ηλεκτρικά λεωφορεία κυρίως, ε, ενδεχομένως να έχουμε και μερικά υδρογόνου. Α. Δεδομένου ότι έχουμε κάνει και ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αρκετά ενδιαφέρον, δηλαδή η Ελλάδα είναι αρκετά μπροστά σε αυτό. Mm -hmm. Εμείς, σαν δηλαδή, συμμετέχουμε σε ένα από τα δύο μεγάλα προγράμματα της Ευρώπης που αφορούν τις μικρές χιλιάδες υδρογόνου, όπου θα, υπάρχουν, θα υπάρχει θα κατασκευαστεί πρατήριο υδρογόνου. Ναι. Και, ε, Άρα θα... για πράσινο υδρογόνου ε, θα είναι από γιατί αυτή σε, είναι η τάση σήμερα. Σε πρώτη, φάση, σε πρώτη φάση νομίζω είναι ένα πρατήριο που το τεστάρουμε να δούμε Εμεί οι υπόλοιποι συμμετέχοντε στο πρόγραμμα που το τεστάρουν να δουν πώ θα γίνει και σε δεύτερη φάση θα είναι και πράσινο υδρογόνο. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι εντυπωσιακό Εμεί θα σας... πάρουμε ε... τρία λεωφορεία υδρογόνου τώρα άμεσα για να τα, για να τα δοκιμάσουμε στο πρόγραμμα. Ίσως δεν ξέρει ο κόσμο τι σημαίνει λεωφορεία υδρογόνου, τι βγάζει η εξάρτηση. Νερό. Νερό. Είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό. Κανένα καυσαέριο. Όχι, ακριβώ. Αυτό είναι τίποτα. το και ένα τέτοιο πρόσφατα. Και ήταν ένα πάρα πολύ καλό λεωφορείο. Το υδρογόνο είναι το, το καύσιμο του μέλλοντος, να ξέρετε. Και θεωρούμε ότι ο ΣΥ θα είναι πολύ κοντά στις, πρώτε ναι. πρώτες εταιρείε της Ευρώπης. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, όταν θα έρθει ο καινούριο τόλος, τα καινούργια λεωφορεία τα οποία είπατε κι εσείς, το, τα ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν ε, οι δύο μορφίες. και ο τρόπο που θα οδηγεί και ο τρόπο που κινείσαι. Θα αλλάξουν και τα δρομολογήσει, δηλαδή θα χρειαστεί να κάνετε τροποποιήσει. Ο ΑΣΑ έχει την ευθύνη των ναι. δρομολογίων, όχι η ΟΣΥ. Ναι. Είναι η μητρική μα εταιρεία είναι που σχεδιάζει η... όλο το πρόγραμμα. Ο Μητροπολιτικό Φορέα. Ο Μητροπολιτικό που σχεδιάζει όλα τα δρομολόγια. Βεβαίω κάνει κάποιε μικρέ δρομολογι... ε, αλλαγέ, αλλά όχι να αλλάξει mm. όλο το πρόγραμμα. Το στρατηγικό πρόγραμμα μεταφορών τώρα σχεδιάζεται. Οπότε αυτό θα, θα ακολουθήσει mm. στην πορεία, ίσω όταν ο πλήρη τόλο θα, θα είναι και πια έτοιμο. Οπότε δεν θα έχουμε τραγικέ αλλαγέ. Θα καλυτερεύσει πολύ όμω η ζωή των Αθηναίων. Και, να, και φαντάζομαι θα πυκνώσουν και τα δρομολόγια. Βεβαίως, θα να πιστεύω γιατί βεβαίως, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βεβαίω, βεβαίω. Ωραία. Α κάνουμε υπομονή να δούμε την συνολική εικόνα. πριν να περιμένουμε μέχρι το τέλο του 2024. Να, να, δούμε δηλαδή, τα, τα, περίπου 600 λεωφορεία που θα πάνε σε Αθήνα και σε θε, Αθήνα. Θεωρώ πω το 2024 θα είναι μια κομβική χρονιά για την αλλαγή του στόλου, μια και. Τα πρώτα λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν στον δρόμο πολύ γρήγορα. Θα πω μια κοινοτοπία, <laughs> αλλά είναι το μόνο που... Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Ναι, να το yeah, αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά προ... είναι πια αλήθεια. Και, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργό είπε ότι η εικόνα σήμερα με τα λεωφορεία για τις αστικές μετακινήσεις είναι δυστυχώς πολύ είναι κακή. Δυστυχώς, όντως, ο στόλο είναι πεπαλαιωμένος. Κάναμε μια κίνηση όμως το leasing που έχουμε ναι. τώρα. Μα άλλαξε τελείω το μέσο όρο ναι, παλαιότητα. Ναι, Υπάρχουν λεωφορεία τα οποία, έτσι, τα οποία είναι ναι. πιο καλά και βεβαίω πια με, με το 24 θα έρθουμε όχι πολύ κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα, αλλά περίπου θα το είμαστε. Ναι, αυτό, αυτή η, ιστορία με η συνεργασία με τα κτέλ θα επεκταθεί, θα συνεχιστεί. Αυτή η συνεργασία με τα κτέλ που, που δώσαμε, που έδωσε ο ΑΣΑ δηλαδή, ναι. 60 γραμμέ περιφερειακέ ναι, στα κτέλ ναι. και το οποίο είναι κάτι το οποίο το κυνηγάει. Ο Ασά τώρα έχει ένα διαγωνισμό στον αέρα. Mm -hmm. ε, τώρα στι 19 Δεκεμβρίου είναι ο διαγωνισμό. Ε, ε, αν όντω υπάρξει ενδιαφέρον, που πιστεύω θα υπάρξει από, τους, ε, από τα χτέλ και, θα, και θα, αυτό, θα, συνεχίσει να θα επαναληφθεί. Σα ευχαριστώ θερμά για την καλή Να είστε καλά, ευχαριστώ να είστε που μου δώσετε την ευκαιρία. Γεια σα, ευχαριστώ.